Πάμε τώρα να δούμε, γιατί είναι καταπέλτης η μητέρα της Ρουμελιώτη που βρίσκεται στο Survivor, για να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Είναι καταπέλτης η μητέρα της, η οποία βγήκε και έδωσε και έκανε κάποιες δηλώσεις στην Κατερίνα την καινούριο. Έδωσε την πρώτη συνέντευξη σε περιοδικό. Α, σε περιοδικό την έδωσε. Σε περιοδικό, βέβαια. Ναι. Εμείς έχουμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα για το τι ακριβώς είπε η μητέρα της Μαριαλένας Ρουμελιώτη, γιατί έσπασε τη σιωπή της πραγματικά και μίλησε και για τη σχέση της Μαριαλένας με το Σάκη, αλλά και για τη σχέση της με τον Γιώργο Λιβάνη. Για πάμε να ακούσουμε τι λέει η μητέρα. Η Μαριαλένα δεν νιώθει τίποτα ερωτικό για τον Κατσούλη. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Ο Κατσούλης παίζει παιχνίδια στην πλάτη του παιδιού μου και το κάνει ξεκάθαρα για τη δημοσιότητα. Και να τη θέλει, μετά το παιχνίδι θα την πετάξει. Θα πάρει τη δημοσιότητά του, άλλωστε γι' αυτό μπήκε, γιατί αν ήθελε τη Μαριαλένα πραγματικά, 6 μήνες που ήταν χωριστά θα την είχε διεκδικήσει. Δεν θα την είχε μπλοκαρισμένη στο τηλέφωνό του, αλλά αυτή είναι η στρατηγική του. Το ξέρω πολύ καλά. Όταν πρώτο μπήκε ο Σάκης στο παιχνίδι, έστειλα ένα μήνυμα. Να ακούμε, παρακαλώ, μην το κλείνουμε. Να ακούμε. Να ακούμε, λέμε. Παράλληλα, να ακούμε και να βλέπουμε την εικόνα. Παρακαλώ. Παιχνίδι, έστειλα ένα μήνυμα στον πατέρα του και του είπα. Μία φορά την κατέστρεψε, πάει και για δεύτερη. Δεν μου απάντησε ποτέ. Η κόρη σας γιατί τον αφήνει να την προσεγγίσει ξανά? Το μυαλό της Μαριαλένας είναι αλλού. Ξέρετε όλοι που είναι. Αναφέρεστε στον τραγουδιστή Γιώργο Λιβάνη. Το Γιώργο το συμπαθώ και αν τα βρουν με την κόρη μου μετά το παιχνίδι, δεν θα έχω καμία αντίρρηση. Είναι πραγματικά πολύ καλό παιδί. Τον έχω δει 4 φορές. Τον αγκάλιασα και μίλησε απευθείας στην καρδιά μου. Το αντίθετο από τον Κατσούλη. Πιο πολύ έχω στεναχωρεθεί για τον Γιώργο και αυτά που άκουσε από τον κόσμο, παρά για το παιδί μου. Γιατί του έκαναν επίθεση. Όλο αυτό το διάστημα προσπαθήσατε να επικοινωνήσετε με την παραγωγή προκειμένου να μεταφέρουν κάτι στην κόρη σας. Στην αρχή τους έπαιρνα πολλές φορές και τους έλεγα σταματήστε να κάνετε μοντάζ. Ο πατέρας της είναι άρρωστος. Μετά πραγματικά κουράστηκα. Λέτε να γίνει τελικά η πρόταση γάμου μέσα στο Survivor. Αν γίνει αυτό θα πάθω εγκεφαλικό και θα γίνει καθαρά για την τηλεθέαση. Θα πάθω εγκεφαλικό, λέει η μάνα. Να βλέπουμε τη μητέρα, και να δούμε και τη μητέρα ποια είναι. Εδώ είναι η κυρία που βλέπουμε. Λέει, θα πάθω εγκεφαλικό, λέει η κυρία Γεωργία, εάν της κάνει πρόταση γάμου στην κόρη της ο Σάκης ο Κατσούλης, ο άλλος παίκτης, ενώ η κόρη της έχει σχέση με τον Λιβάνη. Ναι. Η ίδια δεν θέλει. Προφανώς από αυτά που λέει η μητέρα, καταλαβαίνουμε ότι δεν είχαν και καλή σχέση. Δεν το θέλει, είναι ο πρώην της κόρης της, σου λέει. Δεν το θέλω! Είχαν και προβλήματα στη σχέση. Η πεθερά δεν το θέλει. Τελείωσε, λέει. Αυτό δεν είναι ξεκάθαρο ότι δεν τον θέλει. Και 6 μήνες μετά τώρα, ξέρεις, είναι πολύ καιρός. Θα μπορούσε πράγματι να είχε κάνει κάτι αυτός ο άνθρωπος. Τελικά όλα είναι για τη δημοσιότητα. Και η δημοσιότητα, γιατί επειδή δεν το θέλει πεθερά, εσύ, ψώνει και καλά, του κάνει κομμάτι πεθερά, δεν είναι τζίφα. Επειδή δεν το θέλει πεθερά. Αν οι άλλοι δύο αγαπιούνται, επειδή δεν αρέσει στην κυρία Γεωργία, δεν θα πρέπει να προχωρήσει η σχέση των παιδιών. Τι θα μου λες κι εσύ. Λέω ότι 6 μήνες πριν. Τι σε νοιάζει, χωρίζουν, το ξαναβρίσκουνε. Τι σε βάζουν στο κρεβάτι, στο σπίτι τους. Σε βάλανε σένα. Ο φύλακας είσαι εκεί, αν θα τα φτιάξουν, θα χωρίσουνε. Το κρεβάτι τους δεν με νοιάζει καθόλου. Τι σε αφορά τώρα, το τι κάνουνε. Το τι βλέπω στην οθόνη σχολιάζω. Τι βλέπεις, μια τρυφερότητα. Και ένα love story, να εξελίσσεται στο γυαλί. Αυτό βλέπεις. Ναι, είναι ναι. Έγκλημα ο έρωτας, η αγάπη. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι οι αθώες προθέσεις του Ατζούν ο έρωτας και η αγάπη. Αυτό εγώ προσπαθώ να. Ο Τούρκος παραγωγός παίζει. Εντάξει, με το μυαλό και τα συναισθήματα των παικτών. Τους έχει μαριονέτες. Η μια μαριονέτα με την άλλη όμως μπορεί και να ερωτευτεί και μπορεί να ξαναεμπιστευτεί τον άνθρωπο με τον οποίο ήταν τόσο καιρό πριν. Επειδή δεν σ' αρέσει εσένα, ζηλεύεις τον Κατσούλη! Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Μπορεί να του αρέσει η Μαριαλένα. Δεν του άρεσε, θυμάστε την τηλεφωνία, τι έλεγε. Επειδή είσαι κρυφοκαψούρης με τη Μαριαλένα Ρουμελιώτη, ψώνει και καλά αυτά τα οποία λένε τζίφα. Σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ και να μείνουμε εδώ. Μην τα λέτε αυτά. Κι όμως τα λέμε.